σε μια στιγμή εν θέου ενθουσιασμού, αγαπητοί μου, κράζει ο ψαλμωδός. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσομαι το προσώπο σου, χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου. Λέγει στον 16ο ψαλμόν. Αυτό παθαίνουμε και εμείς, αγαπητοί μου. Μελετώντας την δόξαν της υπεραγίας Θεοτόκου, θέλουμε από αυτήν να χορτάσουμε χωρίς να επιζητούμε άλλου είδους χορτασμών. Και πράγματι, η θέα της δόξης της υπεραγίας Θεοτόκου μας χαρίζει έναν ακόρεστον χορτασμόν. Αναδιφώντες δε τα εγκόμια που η Εκκλησία μας την στολίζει, αναφωνούμε κάθε φορά με έκπληξη και θαυμασμό. Έτσι η Εκκλησία μας την εγκομιάζει με πολλούς ύμνους, κορυφαίων δε των ακάθιστων ύμνων, και της ψάλλει. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, που σημαίνει χαίρε εσύ που έγινες το σκεύος της σοφίας του Θεού, χαίρε εσύ που έγινες το θησαυροφυλάκιον των προαιωνίων σχεδίων του. Και το πρώτο ημιστήχιο, χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο θέσεις. Η πρώτη, ότι η Θεοτόκος είναι δοχείων, φορέας δοχείων, εκείνη που ευάστασε την σοφία του Θεού, δηλαδή την ενυπόστατον σοφία του Θεού. Ενυπόστατος θα πει προσωπική, πρόσωπον. Δηλαδή των Θεών Λόγων, ευάστασε των Θεών Λόγων. Και όπως γράφει ο Παύλος, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είναι ασύλληπτο ότι ένας άνθρωπος, συγκεκριμένα η Θεοτόκος, να βαστάσει την ενυπόστατον σοφία του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Όσο το σκέπτεται αυτό ο βαθύς, όχι ο ρηχός, ο βαθύς μελετητής των ενεργειών της Θεοτόκου ή του Θεού προς την Θεοτόκον, μένει έκπληκτος. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει ανθρώπινος νους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ξαναλέγω, η Θεοτόκος, να βαστάσει των Θεών Λόγων, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Αυτό μας γίνεται σαφέστερον ή, αν θέλετε, ρεαλιστικότερον, ότι, όπως γράφει το βιβλίο των Παροιμιών, εις το ένα των κεφάλαιων, ότι η σοφία, δηλαδή το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Η ιδία η σοφία έκτισε, οκοδόμησε για τον εαυτό της οίκον, σπίτι. Και αυτή είναι η Θεοτόκος. Ο οίκος της σοφίας είναι η Θεοτόκος. Και ότι τον οίκον της τον εστερέωσε επάνω σε επτά στήλους. Τι σημαίνει επάνω σε επτά στήλους? Ο αριθμός επτά είναι πάντοτε δηλωτικός του πλήθους, της δυνάμειος κτλ. Δείχνει τον ασφαλή στηριγμόν που είναι η Παναγιώτης της υπεραγίας Θεοτόκου. Εκεί έκτισε η σοφία η ενυπόστατος των οίκων αυτής. Οκοδόμησε τον οίκον αυτής επάνω στην Παναγιότητα της Θεοτόκου.
Αναγία δεν έχει καμία, δεν είχε καμία αμαρτία πλην του προπατορικού, από την οποία εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον προκειμένου να δεχθεί τον Θεό λόγον εις τα σπλάχνα της. Και πρόκειται αυτό που μας λέει το βιβλίο των Παροιμιών για μια προφητική διαπίστωση της Θεοτόκου. Έτσι, Παναγία μας, δεχθήσα εντός της των αιώνιων λόγων απέβη σοφίας Θεού δοχείων. Και η δεύτερη θέση, ότι δηλαδή σοφία του Θεού είναι η ιδιώτης του Θεού, όπου εις την Θεοτόκον ετελέστησαν πλήθος απερινοήτων μυστηρίων. Μυστήρια τα οποία το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει. Πράγματι, ποιος μπορεί να απαριθμίσει τα μυστήρια που ετελέστησαν εις το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου? Και ο Ιερός Υμνογράφος με έκπληξη γράφει: «Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων». Και πηγαίνουμε στο δεύτερον ημιστήχιον του εγκομιασμού. «Χαίρε προνοίας αυτού ταμείων», δηλαδή χαίρε εσύ που έγινες το θησαυροφυλάκιον των αιωνίων σχεδίων του Θεού. Οι πατέρες λέγουν ότι όταν ο Θεός είδε όλη του τη δημιουργία αφού την κατελείωσε, και μάλιστα ιδιαιτέρως εδώ είναι ο Θεός Λόγος, ο οποίος παρακαλώ λαβαίνει την πρακτική ούτως υπήν θέση, δηλαδή την εκτέλεση της δημιουργίας είναι ο Θεός Λόγος, είπε ότι όλα έγιναν καλά λίαν. Ενθυμίστε από την Αγία Γραφή να λέγει όλα έγιναν καλά λίαν, δηλαδή πολύ καλά. Λέγουν οι πατέρες ότι ο Θεός απέβλεπε εις το πρόσωπο της Θεοτόκου. Όλη η δημιουργία έγινε για αυτήν, και αυτή δια των μέλλοντα να ενανθρωπίσει Θεόν Λόγον. Διότι όπως μας πληροφορεί σε κάποια σημεία η Παλαιά Διαθήκη, ούτως υπήν, αν υπομονούσε ο Θεός Λόγος, ούτως υπήν, πότε θα έλθει η ώρα να βρεθεί ανάμεσα εις τους ανθρώπους, γιατί τους αγαπούσε πολύ. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Όλα αυτά μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, αγαπητοί, αποτελούν πρόνοιαν και θησαυροφυλάκιον των σχεδίων του Θεού. Όταν, για παράδειγμα, ο Κύριος βρήκε έναν εκγενετής τυφλών στο δρόμο, ρώτησαν οι μαθητές του αν αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός. Και ο Κύριος απέκλεισε και τις δύο περιπτώσεις. Ούτε αυτός αμάρτησε, πότε θα προλάβαινε να αμαρτήσει τη στιγμή που γεννήθη τυφλός, ούτε οι γονείς του, διότι υπήρχε μία αντίληψη εις τους ραβίνους ότι αν ένας άνθρωπος είχε κάποιο κουσούρι, σε αυτό μπορούσε να έφταγαν οι γονείς του. Και τι λέει ο Κύριος? Ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του έχουν αμαρτήσει. Και τι απήντησε ο Κύριος? Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Έγινε τυφλός, γεννήθη τυφλός, για να έρθω εγώ αυτήν τη στιγμή, αυτήν την ώρα, να του ανοίξω εγώ τα μάτια. Έμεινε τυφλός για μένα, είπε ο Χριστός. Αυτά είναι τα σχέδια του Θεού, αγαπητοί, τα οποία προπαρασκευάζει ο Θεός και που αποτελούν τα σχέδια της πορείας του Ιησού Χριστού εις τον κόσμο αυτόν. Θέλετε ακόμη? Και το περπάτημά του επάνω στα ύδατα. Θυμίστε, μετά τον χορτασμό των πεντακισκυλίων, που ο Κύριος έβαλε
με βία τους μαθητάς στο καΐκι, με βία, γιατί άκουγαν να λέγουν ο κόσμος σπουδαίος ο Ιησούς, μπορεί να μας δίνει να τρώμε, να τον κάνουμε βασιλιά. Αυτό άρεσε στους μαθητάς, να τον κάνουμε βασιλιά. Και για να σκορπίσει την όλη ιστορία, ο Κύριος από τη σκέψη των μαθητών τους βάζει στο καΐκι με τη βία. Ινάγκασεν αυτούς, λέει ο Ιησούς, ινάγκασεν. Και ξέσπασε τρικυμία, ώστε να δουν μπροστά τους τον θάνατον, που ήσαν κάποιοι από αυτούς βεβαίως άνθρωποι πεπειραμένοι από τις τρικυμίες της λίμνης, για να μάθουνε να μην σκέπτονται σχέδια βασιλείας κλπ. Και κάπου στην τρίτη τετάρτη φυλακή, 3 με 6 το πρωί, βλέπουν τον Κύριο να περιπατεί επί των γυμάτων. Και από του φόβου, γιατί νόμισαν ότι έβλεπαν φάντασμα, ποιος περπατάει επάνω στην θάλασσα, έκραξαν. Α! Αγαπητοί, αυτό μας το είπε ο Ιώβ εκατοντάδες χρόνια πιο μπροστά. Ήταν προδιαγεγραμμένα εις το σχέδιο του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Αλλά όλα αυτά ναι μεν προδιεγράφησαν, όλα όμως συγκεντρώνονται εις το θεσπέσιον πρόσωπον της Θεοτόκου. Είναι οι ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία που μένουν ανεξιχνίαστες. Θα αποκαλύπτονται όμως οι ενέργειες του Θεού μέσα στην αιωνιότητα, στη Βασιλεία του Θεού. Θα αποκαλύπτονται ότι όταν έγινε εκείνο, έτσι έγινε και εκείνο έτσι έγινε και η αιτία ήταν έτσι. Όλα αυτά θα αποκαλύπτονται όσο και μας μοιάζει περίεργο, δύσκολο, για το Θεό δεν είναι τίποτα δύσκολο, για να δοξάζεται ο Θεός εις το διηνεκές για τις δικές του ενέργειες. Και προχωρούμε σε ένα ακόμη ζεύγος εγκομείων. Είναι από την τρίτη στάση των χαιρετισμών. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως. Χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, που σημαίνει χαίρε εσύ που απετέλεσες την αρχή της πνευματικής νέας δημιουργίας. Χαίρε εσύ που παρέχεις εις εμάς το Θείον Έλεος. Και ως προς τον πρώτον στίχον, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, αποκαλούμε την Θεοτόκον αρχηγών, δηλαδή ξεκίνημα, δηλαδή αφετηρίαν μιας νέας πνευματικής αναπλάσεως. Εφόσον ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ ή ο δεύτερος Αδάμ, όπως τον αποκαλεί η Καινή Διαθήκη, κατ' επέκταση είναι και η Θεοτόκος που έφερε στον κόσμο τον νέον Αδάμ. Δηλαδή η καινούρια Εύα, η μη αστοχήσασα, και ο πρώτος Αδάμ αστόχησε και η πρώτη γυναίκα η Εύα αστόχησε και αυτή. Έρχεται λοιπόν τώρα ο νέος Αδάμ να διορθώσει τα πράγματα, ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή όπως εκεί στον κήπο που ομιλεί ο Θεός, ο Θεός Λόγος ομιλεί στον Αδάμ και την Εύα. Αδάμ που είσαι και λοιπά, αυτό που εσύ αστόχησες να επιτύχεις, τι δηλαδή? Δηλαδή εφρόντισες να ακούσεις τον Σατανά ότι θα θεωθείς χωρίς το Θεό. Λοιπόν αστόχησες, βαρύτατα μάλιστα. Το προπατορικό αμάρτημα, αγαπητοί μου, είναι βαρύτατον. Δεν έχουμε χρόνο να το αναλύσουμε, διότι είναι το αμάρτημα που δυστυχώς επαναλαμβάνεται, είναι το αμάρτημα της αυτοθεώσεως. Και υπάρχει μέχρι σήμερα στους ανθρώπους και το μετέρχονται οι άνθρωποι.
θα αναλάβω, ο Αδάμ, εγώ τη δική σου τη θέση, μόνο και μόνο για να σωθείς. Αλλά και η Εύα, η οποία έφτασε να πλανηθεί και να δημιουργήσει πρόβλημα, και εκείνη θα είναι τώρα, θα δημιουργηθεί η καινούρια Εύα, και αυτή θα είναι η μητέρα μου, η Θεοτόκος, όταν θα έρθει ο καιρός για όλα αυτά. Εκείνο δε που λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», το πλήρωμα, το γέμισμα του χρόνου, «έστειλεν», λέει ο Θεός, «τον Υιόν αυτού, που γεννήθηκε από γυναίκα». Αυτό το πλήρωμα του χρόνου είναι η στιγμή που ενανθρωπίζει η ενυπόστατος σοφία του Θεού. Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, «Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος, Αδάμ, εις ψυχήν ζώσαν, ο δε έσχατος, Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν». Ποιος είναι ο έσχατος Αδάμ? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός, ενώ ο πρώτος Αδάμ απλώς ήταν ζωντανός, ζωικός, βιταλιστικός, βιτάλ, ζωή, βιταλιστικός, ζωικός. Ο δεύτερος Αδάμ, εις πνεύμα, λέει, ζωοποιούν. Μας έδωσε το πνεύμα για να ζωοποιηθούμε. Από τον Χριστό, λοιπόν, αρχίζει η καινή κτήσεις, η καινούρια δημιουργία από τον Χριστό. Και όπως λέγει πάλι ο Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, «Ώστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις». Όποιος ανήκει στον Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα αρχαία παρήλθεν. Ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Τα παλιά πέρασαν. Ο Αδάμ και η ιστορία του και η αποστασία των εθνών πέρασε. Να, όλα γίνονται καινούρια. Ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Αλλά και από την Θεοτόκον ξεκινά η καινή κτήσεις. Ναι, έτσι εγκομιάζεται και η Θεοτόκος ως αρχηγός μιας πνευματικής αναπλάσεως. Η νέα Εύα, όπως σας είπα, η νέα Γενάρχης. Πόσα της οφείλουμε, αλήθεια, διότι κατάφερε να μην αμαρτήσει ουδεπελάχιστο. Λέγει η Γραφή, δεν υπάρχει άνθρωπος, έστω και αν μία ημέρα είναι η ζωή του, να μην αμαρτήσει. Μπορούμε να συλλάβουμε την αναμαρτησία της Θεοτόκου? Μπορούμε? Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό. Και ως προς την Θεοτόκον, συγγνώμη, ως προς τον δεύτερον στίχον, ποιος είναι ο δεύτερος στίχος? «Χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος». Αποκαλούμε την Θεοτόκον χορηγών θεϊκής αγαθότητος ή θείου ελέους. Όπως ο πατήρ βλέπει τον Υιόν ως ενανθρωπίσαντα και δίδει το ελαιός του εις τους ανθρώπους, έτοιμος ο πατήρ να τιμωρήσει τους ανθρώπους, αλλά βλέπει την ενανθρώπιση του Υιού του και δίδει έλεος. Δεν τιμωρεί τους ανθρώπους. Έτσι και ο Υιός βλέπει την Θεοτόκον, τη μητέρα του, και δίδει το ελαιός του εις τους ανθρώπους. Γι' αυτό έχουμε, χρωστάμε πολλά στην Παναγία μας. Βέβαια, ο Υιός είναι μια οντολογική μεσητεία. Τι θα πει οντολογική μεσητεία? Αυτή η ανθρωπίνη του φύσης, στα μάτια του Θεού Πατρός, αποτελεί μία μεσητεία. Αυτή η παρουσία. Έτσι γίνεται ο Υιός πρεσβεία εις τον Πατέρα, χωρίς να λέει τίποτε. Μόνη η παρουσία της ανθρωπίνης του φύσεως. Αλλά και η Θεοτόκος κατά κάποιον τρόπον γίνεται οντολογική πρέσβης προς τον Υιόν της. Αφού το σώμα του Χριστού, μην το ξεχνούμε, είναι το σώμα το δικό της. Το σώμα του Χριστού είναι το σώμα το δικό της. Έτσι Θεοτόκος γίνεται χορηγός θεϊκής αγαθότητας, δηλαδή θεϊκού ελέους.
και τυχαίνομαι εμείς του ελέους του Θεού. Προχωρούμε ακόμη σε ένα ζεύγος εγκομείων. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπον. Χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Είναι στην πρώτη στάση των χαιρετισμών. Που σημαίνουν αυτά? Χαίρε εσύ που κυοφορείς μέσα εις τα σπλάχνα σου των φιλάνθρωπων Γεωργών. Χαίρε εσύ που γεννάς των δημιουργών της ζωής μας. Ως προς τον πρώτο στίχο. Χαίρε Γεωργών, Γεωργούσα φιλάνθρωπον. Εδώ Γεωργός καλείται ο Ιησούς Χριστός που γεωργήθηκε εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Μεταφορικός, γεωργήθηκε εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου. Η παρομοίωσης μας θυμίζει την παραβολή του Γεωργού, που μας λέει ο ίδιος ο Κύριος, που εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των σπόρων αυτού. Εξήλθεν, από πού? Από τον ουρανό. Να σπείρει τον σπύρο του, τον σπόρο του. Οπότε βλέπει κανείς εδώ πραγματικά να γίνεται ο Γεωργός των ανθρώπων. Πράγματι λοιπόν, έρχεται ο Κύριος να γεωργήσει τον σπόρο του, τον θεολόγο, εις τους ανθρώπους. Αυτόν όμως των εξαίσεων και μοναδικών γεωργών γεωργεί ποιος? Η Θεοτόκος. Μεγάλη τιμή δια την Θεοτόκο, παγκόσμιον πρόσωπο, παγκόσμιον με την ευρία έννοια, όχι παγκόσμιον σε σχέση με τους ανθρώπους ή στην ιστορία, αλλά και, αν επιτρέπετε να πούμε, και στην ιστορία των Αγίων Αγγέλων, σε όλων των κτιστών, ορατών και αόρατων κόσμων, η Θεοτόκος είναι παγκόσμιον πρόσωπο. Μη μου πείτε ότι ομιλώ έναν πανηγυρικό και είμαι υπερβολικός. Συνήθως πάντοτε στους πανηγυρικούς χρησιμοποιείται μία γλώσσα υπερβολής. Δεν είναι όμως. Αγαπητοί μου, ψάχνοντας να βρω τα στοιχεία όλα αυτά, εκείνο που σας είπα στην αρχή, έπεφτα από εκπλήξεως εις έκπληξη του ποια είναι η Θεοτόκος. Ο δεύτερος στίχος. Χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε δηλαδή εσύ που γεννάς των δημιουργών της ζωής μας. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος φυτουργός που φυτεύει την δική του την άμπελον. Άμπελος του Θεού καλείται η φυτεία του Θεού. Δηλαδή ο λαός ο δικός του. Και ξέρετε, ο λαός του Χριστού είναι και ο λαός της Παναγίας μας. Γι' αυτό σε ένα τροπάριο χθες τον Σπυρινό είπαμε να προστατεύει η Θεοτόκος την νεολαία της. Νεολαία δεν είναι οι νέοι άνθρωποι στην ηλικία, αλλά είναι ο νέος λαός. Ποιος είναι ο νέος λαός? Αυτός που επίστευσε εις τον Χριστό και αποτελεί τώρα την Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες φυτείες, αλότριες της φυτείας του Θεού. Ο Κύριος είπε όμως, πάσα φυτεία, στο κατά Ματθαίον, πάσα φυτεία είναι την οποία ούκαι φύτευσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος, εκριζωθήσετε. Κάθε φυτεία που δεν την εφύτευσε ο πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Υπονοείται ότι η δική μου η φυτεία ποτέ δεν θα ξεριζωθεί. Οι ταλέποροι Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι ξαναγυρίζουν στην ιδωλολατρία. Τελευταία το λέω γιατί τυπώθηκαν και ανακοινώθηκαν πολλά. Τι πιστεύετε κύριε ιδωλολάτρε, ότι θα εξοβελήσετε, θα παραμερίσετε, θα προσβάλλετε την Εκκλησία για να παραχωρηθεί η θέση σας στην λατρεία του Δωδεκαθέου του Ολύμπου? Κάνετε λάθος. Είσαστε αλωτρία εσείς φυτεία. Είσαστε φυτεία του διαβόλου, γιατί πίσω από τα είδωλα πάντοτε και κατά κανόνα
είναι οι δαίμονες. Το λέει η Αγία Γραφή αυτό. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Πίσω από τα είδωλα πάντοτε είναι οι δαίμονες. Θα επικρατήσουν οι δαίμονες. Και όχι η θητεία του Χριστού που είναι ο λαός του Θεού. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η θητεία του Χριστού. Η Θεοτόκος είναι εκείνη που έφερε εις τον κόσμο αυτόν τον φυτουργόν της ζωής. Αγαπητοί μου, απέραντη χαρά μας είναι όταν εγκομιάζομαι την Κυρίαν Θεοτόκον. Η ψυχή μας ενισχύεται, πλουτίζεται, αγιάζεται, εφραίνεται. Γίνεται παράδεισος η ψυχή μας όταν ζει τους θείους εγκομιασμούς της Θεοτόκου. Ήθε με τις ευλογίες της να γίνομαι αγρός και φυτεία του Υιού της και λαός του Υιού της, για να αποδώσουμε πολλήν των πνευματικών καρπών. Αμήν.